Λοιπόν, θα γυρίσουμε σελίδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ακίνητα. Όταν πέφτουν μπαλκόνια, όλοι βγαίνουμε πάνω στα κάγκελα και διαμαρτυρόμαστε για τη συντήρηση των κτηρίων. Όταν πέφτουν τείχοι και τυλίγονται στις φλόγες εγκαταλελειμμένα κτίρια, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να ήταν και πάρα πολύ σταθερά, διαμαρτυρόμαστε. Πάμε να δούμε όμως πώς προκύπτουν όλα αυτά και τι μας ξημερώνει στο μέλλον. Εδώ στο στούντιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ, ο κ. Ανδρέας Θεοδότου. Καλώς ήρθατε. Και ο Πόλης ο Κουρουσίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Ακτιμητών Ακινήτων. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει για το θέμα του κόστους που χρειάζεται κάποιος για να ανακαινήσει ένα κτίριο. Τώρα έρχεται να προσθεθεί ένα άλλο δυσβάστακτο κόστος, που είναι το κόστος της εξαγοράς πάρκινγκ. Ο κύριος Κουρουσίδης θα μας δώσει την εικόνα με απλά λόγια και για να δούμε πώς αυτό το πράγμα πλήττει και το ζήτημα της ασφάλειας. Ναι, υπάρχει ένας μηχανισμός από το 2016. Για ενιαία πολιτική εξαγοράς χώρου στάθμευσης σε κτίρια τα οποία δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό χώρο στάθμευσης. Το 2016 με την εντολή του μακαριστού υπουργού τότε Σοκράτη Χάσικου δημιουργήθηκε αυτός ο ενιαίος μηχανισμός και αν υπολείπε σου χώρου στάθμευσης θα μπορούσες να τους αγοράσεις από την κάστοτε πολυδομική αρχή. Είτε το Δημαρχείο είτε την πολυοδομία. Τώρα αυτό το πράγμα περνάει στις επαρχιακές, στους επαρχιακούς οργανισμούς ή μένει στους Δήμους. Λογικά η εξαγορά θα πηγαίνει, θα υποβάλει στους επαρχιακούς οργανισμούς, αλλά τα λεφτά θα πηγαίνουν σε αυτόν τον ενιαίο ταμείο, τα οποία διαχειρίζονται τα Δημαρχεία. Και υπήρχε καθορισμένο κόστος για κάθε χώρο στάθμευσης, αναλόγως αν βρισκόταν εντός του πυρήνα των πόλεων, σε περιφερειακά εμπορικά κέντρα, είτε σε πεζοδρομοποιημένους δρόμους. Όπου ανέρχονταν 8.500 ευρώ στους πυρήνες των πόλεων. Αναθέσει πάρκινγκ, έτσι. Αναθέσει πάρκινγκ, το οποίο έδινε στα λεφτά και βασικά ήταν αέρας. Τα έπαιρνε το Δημαρχείο για να δημιουργήσει πάρκινγκ φάντασμα. Χώρους στάθμευσης. Και λόγω του ότι υπήρχε μετά οικονομική κρίση και δεν βλέπαμε ότι υπήρχαν αναπτύξεις κτλ., δόθηκε ένα κίνητρο για μειωμένων ποσών της τάξης του 70% εκεί που ήταν 8.500 και της τάξης του 50% εκεί που ήταν 5.000 ο χώρος στάθμευσης. Και αυτό το κίνητρο υπήρχε από το 2016 μέχρι και τέλος του 2023, όπου ο Υπουργός Εσωτερικών Σοφία του αποφάσισε να μην το ανανεώσει. Άρα τώρα πόσο είναι 8.500 για τα κέντρα των πόλεων? Για το εκεί που υπάρχει συνεχής δόμηση. Ωραία. Είναι 8.500. Πώς συνδέεται τώρα αυτό, έτσι με απλά λόγια για να πάμε και στον κύριο Θεοδότου, με τη συντήρηση των κτηρίων? Τι σχέση έχει? Αντιλαμβάνεστε, θέλουμε να αποφασίσουμε τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε κέντρα των πόλεων όπου θα σφίζουν από ζωή, με νέες επιχειρήσεις, με καφεστιατόρια, με ανακαινισμένα κτίρια, όμορφα κτίρια που θα είναι οι τουρίστες θα έρχονται εδώ και θα περνούν ωραία. Ή θέλουμε κέντρα εγκατελειμμένα με παγιά κτίρια, τα οποία αυτά παγιά κτίρια κινδυνεύουν, είναι και θέμα ασφάλειας, θα μας τα πει και ο κύριος Θεοδότου, δεν θα ανακαινίζονται. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το αυξημένο κόστος κατασκευής και ανακαίνησης και συνάμα δεν υπάρχει το κίνητρο για εξαγορά χώρου στάθμευσης. Άρα θα βλέπουμε περιστατικά, όπως είδαμε και χθες στην Παγιά Λευκοσία, διάφορα περιστατικά ή και στη Λεμεσό που έχουν πέσει μπαλκόνια. Μπαλκόνια, βέβαια. Και αυτός είναι ένας τρόπος που δημιουργείται εγκαιτοποίηση. Όταν δεν ανακαινίζονται τα κτίρια. Έρχονται, είχε και ένα θέμα προηγουμένως, έχουμε θέμα και με τους μετανάστες. Οι πόλεις μας θέλουμε να είναι κέντρο πόλεων όπου θα περνούμε καλά και θα εργαζόμαστε και θα δουλεύουμε, ή θέλουμε ένα κέντρο πόλεων το οποίο θα είναι δυστυχώς το έχουμε δώσει και το έχουμε χάσει. Μάλιστα. Κύριε Θεοδότου, πάμε λίγο στην ασφάλεια να δούμε πώς αυτό επηρεάζει και την ασφάλεια των κτηρίων. Εντάξει, είναι αυτό που έχει πει και ο αγαπητός Πόλης. Προφανώς. Η εξαγορά ενός χώρου στάθμευσης θα είναι ένα επιπρόσθετο κόστος σε κάποιον ο οποίος θέλει είτε να ανακαινήσει ο ίδιος, είτε να δώσει σε κάποιον, για παράδειγμα, να ενοικιάσει σε κάποιον άλλο, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό σε ανακαίνιση. Ουσιαστικά αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο όταν θα έχουμε αλλαγή χρήσης. Πάρα πολλές φορές μπορεί μια οικιστική μονάδα, τώρα είτε να γίνει σε φοιτική εστία όπως έχουμε τώρα, είτε κάποια καφετέρια, οτιδήποτε άλλο, το οποίο έχει αυξημένες ανάγκες σε χώρου στάθμευσης. Άρα εκεί πέρα, από τη στιγμή που προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε χώρο στάθμευσης
στο κέντρο της πόλης, mm-hmm. στη συνεχή δόμηση. Σκεφτείτε τώρα Λίδραση ή Ιώνας Αγόρου που δεν μπαίνουν καν αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Αλλά ακόμη και αυτά έχουν απέτηση για χώρο στάθμευσης. Ακόμα και αυτά. Ακόμα και αυτά. Άρα ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι είτε όταν αυτό δεν υπάρχει να υποδείξεις κάποιο άδειο οικόπεδο. Που αντιλαμβάνεσαι στο κέντρο της πόλης δεν υπάρχουν άδεια οικόπεδα που θα μπορούσε κάποιος να σταθμεύσει. Είτε θα πρέπει να κάνεις εξαγορά. Που εξαγορά χώρου στάθμευσης, κατ' εμένα, θα έπρεπε αυτά τα λεφτά να χρησιμοποιούνται είτε για να γίνονται πάρκινγκ, είτε γενικότερα για να έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί είναι και αυτό μια λύση. Σωστό. Δηλαδή, σωστό. Θα μπορούσε να πει: εγώ δεν έχω απέτηση, δεν θέλω να κάνω πάρκινγκ, αλλά αυτά τα χρήματα θα τα επενδύσω. Τώρα, αν κάποιος έχει μία οικοδομή και ο άλλος ο οποίος θέλει να πάει να κάνει μία καφετέρια, για παράδειγμα, αν γνωρίζει ότι θα έχει ένα αυξημένο κόστος, όχι μόνο για να κάνει την ανακαίνιση και να κάνει αυτή την αρση επικίνδυνο, αλλά θα πρέπει να πληρώσει και ένα έξτρα κόστος για χώρο στάθμευσης, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνει το κόστος. Άρα, ναι. πλέον κάνει να μην είναι συμφέρουσα η επιλογή να κάνεις οποιαδήποτε επένδυση στο κέντρο της πόλης. Πάντως, έτσι όπως το βλέπω, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά φιλόδοξα σχέδια και από το Υπουργείο Εσωτερικών και Παιδείας και από τους υποψήφιους δημάρχους τώρα για να πάνε φοιτητικές εστίες στα κέντρα των πόλεων, η Λευκοσία, ας πούμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα με το άνοιγμα της αρχιτεκτονικής σχολής στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης. Η Λεμεσός επίσης. Άρα, πώς θα πάει κάποιος να αγοράσει πολυκατοικίες ή να ενοικιάσει πολυκατοικίες, να κάνει τις ανακαινήσεις, να τις φτιάξει εστίες για να μπορεί. Θα θέλει άλλο μισό εκατομμύριο, κύριε Κουρουσίδη. Σίγουρα. Σε πάρκινγκ που δεν θα διατίθεται το πάρκινγκ. Είναι ένα δικαίωμα εξαγοράς. Γνωρίζω συγκεκριμένα δύο περιπτώσεις όπου επενδυτές για τη Λευκοσία συγκεκριμένα, ο ένας θα έκανε αλλαγή χρήσης για μικρό ξενοδοχείο και ο άλλος για φοιτητικές εστίες. Να, και υπάρχει ορίστε. Αυξημένο κόστος. Είναι μεγάλο ποσό, 100.000, 150.000, περί μεγαλύτερο κόστος τώρα. Για εξαγορά χώρου στάθμευσης που δεν θα υπάρχει και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει, κάνουν δεύτερες σκέψεις. Άρα να μην επενδύσουν. Να μην το ανακαινήσουν. Άρα να μην επενδύσουν. Άρα να κόβει πίσω και τις επενδύσεις αυτό το πράγμα. Κόβει. Είναι λογικό. Αυτή τη στιγμή είναι αντικίνητρο αυτό. Και αν επιτρέπετε, ίσως το Υπουργείο Εσωτερικών να μην έχει. Δηλαδή αυτό το ποσό δεν είναι ένα μεγάλο ποσό το οποίο παίρνουν οι Δήμοι. Το 2023 παραδείγματος ίσως να εξαγοράστηκα στη Λευκοσία γύρω στις 70 θέσεις χωρίς στάθμευση. Αντιλαμβάνεστε τώρα, μιλάμε για έναν ποσό της τάξης των 300 με 350.000 ευρώ τα οποία θα εισπράξει το Δημαρχείο. Ναι. Δεν είναι έναν ποσό το οποίο για το Δημαρχείο είναι σημαντικό για τον προϋπολογισμό του, αλλά είναι πολύ σημαντικό για έναν μικρό επιχειρηματία, νεαρό επιχειρηματία που θέλει να κάνει μια μικρή επιχείρηση ή για έναν επιχειρηματία που θέλει να γεννήσει ένα κτίριο. Μάλιστα. Να πούμε ότι γενικότερα το θέμα των χώρων στάθμευσης είναι ένα θέμα το οποίο είμαστε σε διαβουλεύση ως ΕΤΕΚ μαζί με την πολιτεία. Ακόμη και για νέες αναπτύξεις, ουσιαστικά όταν μιλάμε για προσιτή κατοικία, ενδεχομένως να μπορούμε σε κάποιες οικοδομές να είναι λιγότερες οι απαιτήσεις σε χώρο στάθμευσης από ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή θα πρέπει η κάθε μονάδα mm-hmm. να έχει τουλάχιστον ένα χώρο στάθμευσης. Και όλα αυτά ουσιαστικά είναι και για να μπορέσουμε να έχουμε πιο φθηνή κατοικία, αλλά και γενικότερα για πρόθεση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Άρα, σωστό. Εάν θέλουμε ουσιαστικά. Και να πούμε και την αλήθεια, το κέντρο της Λευκοσίας δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει και άλλα αυτοκίνητα μέσα. Αυτό νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Εντάξει, τώρα να πηγαίνουμε απλά να αγοράζουμε χώρους στάθμευσης, απλά για να παίρνει κάποια λεφτά το κράτος, και ναι. αυτό να είναι εις βάρος ανάπτυξη. Γιατί πολύ σωστά έχετε αναφέρει, έχει έρθει η πολιτεία με ένα πολύ πολύ φιλόδοξο σχέδιο επιχορήγησης, νομίζω είναι μέχρι και 70% όσον αφορά τις φυγές εστίες, λόγω του ότι θα πάει αρχιτεκτονική στη Λευκοσία. Σωστά. Και έρχομαστε τώρα με ένα αντικίνητρο ουσιαστικά που κατά κάποιον τρόπο να πάρουμε από αυτά τα οποία δίνουμε. Άρα ουσιαστικά θα έπρεπε αυτό, να πιστεύω ότι ίσως και ο Υπουργός θα έπρεπε να το διαβουλευτεί καλύτερα με τους. Με τους εταίρους ουσιαστικά, με τους συνδυασμούς με το ΕΤΕΚ. Και εντάξει, ενδεχομένως στις επόμενες μέρες θα το δούμε μαζί του και ίσως θα πρέπει γενικότερα να ξαναδούμε όλο αυτό το θέμα και να δούμε σε ποιες περιοχές μας παίρνει να γίνει έκπτωση και πού δεν μας παίρνει. Και είναι αυτό που είπατε, ότι υποτίθεται ότι σπρώχνουμε τον κόσμο να περπατήσει ή να πάρει τα μέσα. Έτσι. Και παρόλα αυτά, για κάποιο λόγο εξαγοράζουμε θέσεις πάρκινγκ που έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέει ο Γιώργος Πόλης, αν κάποιοι έχουν ήδη εξασφαλίσει προδομική άδεια, για παράδειγμα, και είχαν κάνει ένα προϋπολογισμό ότι εγώ θα δώσω για παράδειγμα 40.000 για πάρκινγκ. Τώρα, αυτό θα πάει, ξέρω εγώ, 120.000. Ναι. Νομίζω θα πρέπει να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς για αυτούς. Και εάν θα αλλάξει αυτό, ας πάει για τους καινούργιους. Μάλιστα.
Καταλήγοντας. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να δει ευρύτερα το θέμα της εξαγοράς χώρου στάθμευσης. Είναι κάτι το οποίο είναι ένας σταρτικός παράγοντας για ανακαίνιση και εξοραϊσμού των πόλεων μας. Θεωρώ ότι θα το δουν μετά την 1η του Ιούλιο, όπου οι νέοι επαρχιακοί οργανισμοί ίσως και αυτοί να βάλουν κάποιες προτάσεις, γιατί είναι θέμα πολεοδομικό. Και είμαστε εδώ να το συζητήσουμε και να πούμε τις απόψεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Όλοι ευαγγελίζονται την ανάπτυξη, αλλά πρέπει να το κάνουμε κιόλας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.